Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Eurostοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γαλλίας μεταξύ της Ουαλίας και του Βελγίου. Από χθες ήδη η Πορτογαλία πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, αποκλείοντας με 5-3 την Πολωνία στα πέναλτι, συνεχίζοντας ταυτόχρονα το σερί των ισοπαλιών, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει αγώνα στο Euro, αριθμώντας 5 ισοπαλίες σε ισάριθμα μάτς. Όσον αφορά την απόψινή αναμέτρηση, διεξάγεται στο Pierre Mauroy της Lille και έχει σέντρα στις 10. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το set αποδόσεων, αλλά και οι βασικές αγορές που αφορούν το μάτς. Η νίκη της Ουαλίας παίζεται σε τιμές απόλυτου outsider και συγκεκριμένα στο 5, η ισοπαλία στο 3,25 και η νίκη του Βελγίου στο 1,60. Το under τιμάται στο 1,50, ενώ το over βρίσκεται στο αρκετά υψηλό για τα δεδομένα του ζευγαριού, 2,05. Η Ουαλία γράφει ιστορία στα γήπεδα της Γαλλίας, καθώς την παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση έχει φτάσει έως τα προημιτελικά, ενώ είναι η μοναδική βρετανική ομάδα που έχει απομείνει στο τουρνουά. Η παρουσία στα προημιτελικά αποτελεί ήδη υπέρβαση για το σύνολο του Chris Coleman, ωστόσο ο Gareth Bale και η παρέα του θέλουν το κάτι παραπάνω, το οποίο θα επιδιώξουν να πάρουν απόψε. Το Βέλγιο, όσο περνούν οι μέρες και οι αγώνες στο Euro, εμφανίζεται όλο και πιο βελτιωμένο, με αποκορύφωμα το 4-0 επί της Ουγγαρίας στην φάση των 16. Ο Έντεν Αζάρ βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, ωστόσο εν ώψη του σημερινού αγώνα πρόκυψαν βασικά προβλήματα στην άμυνα. Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι βασικοί Βερμάιλεν, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, αλλά και ο Βερτόνιχεν, ο οποίος χτύπησε στην χθεσινή προπόνηση και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Με κριτήριο την ποιότητα του Βελγίου θα ποντάρουμε στην επικράτησή του απέναντι στους μαχητικούς Ουαλούς στο οριακά αποδεκτό 1,60. Επίσης θα πάμε κόντρα σε αποδόσεις φαβορητισμού το under και θα επιλέξουμε το over σε απόδοση 2,05, ορμόμενη από τις ποιοτικές μεσοεπιθετικές γραμμές των δύο μονομάχων, αλλά και τις απουσίες των κόκκινων διαβόλων στα μετόπισθεν, οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις για να δούμε γκολ και από τους Ουαλούς. Περιμένουμε λοιπόν από τους Βέλγους να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί απόψε κόντρα στην Ουαλία και να πάρουν το εισιτήριο που θα τους φέρει αντιμέτωπους με τους Πορτογάλους στον ημιτελικό της 6ης Ιουλίου στη Λιόν. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα δούμε το ραντεβού μας για αύριο με την μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ της Γερμανίας και της Ιταλίας. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.